Πάμε στην επόμενη ζωντανή σύνδεση. Ευησπανό, όπως σας προείπα, με τον Κώστα το Βλαντάκη, τον συνάδελφο, βρίσκονται στο Μουσείο Ιατρικής Κρήτης. Εύη, ο λόγος σε σένα. Καλό σας απόγευμα από το Μουσείο Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Έναν χώρο ο οποίος φιλοξενεί ιατρικό εξοπλισμό, ο οποίος χρονολογείται από το 1890. Θα έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε σήμερα τον κύριο Γιάννη Τσιαούση. Είναι ο διευθυντής του Μουσείου Ιατρικής και αναπληρωτής καθηγητής Ιατρικής Σχολής Κρήτης, με σκοπό και να μας ξεναγήσει, να μας μιλήσει για τις εξαιρετικές δράσεις που προγραμματίζονται το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως να αναφερθούμε στον εξοπλισμό τον οποίο βλέπουμε και ο οποίος, όπως ανέφερε, είναι αρκετά παλιός και έτσι βλέπουμε και την πορεία της εξέλιξης της ιατρικής μέσα στα χρόνια. Κύριε Τσιαούση, καλώς σας βρήκαμε. Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση του Μουσείου μέσα από την εκπομπή σας. Το Μουσείο Ιατρικής Κρήτης είναι μια ιστορία, ξεκινά από μια προσπάθεια από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και θεσμικά δημιουργήθηκε με την έννοια της ως μονάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης, ως ένα από τα 4 ακαδημαϊκά μουσεία του Πανεπιστημίου Κρήτης το 2016. Ο προτεργάτης αυτής της προσπάθειας ήταν η αείμνηστη Μανώλης Δετοράκης, ακτινολόγος και ο καθηγητής οφθαλμολογίας Γιάννης Τσαμπαρλάκης, και βέβαια πάρα πολλοί φίλοι και άνθρωποι του Μουσείου, οι οποίοι όλα αυτά τα χρόνια έχουν συμβάλει να φτάσει το Μουσείο στο επίπεδο που είναι σήμερα. Κύριε Τσιαούση, το Μουσείο χωρίζεται σε 5 θεματικές. Αυτές οι θεματικές τι περιλαμβάνουν, επισκέπτης τι μπορεί να δει? Για την ακρίβεια, δεν χωρίζεται ακριβώς 5 θεματικές, απλά οι δράσεις του Μουσείου και οι πρωτοβουλίες του, αλλά και οι άξονες πάνω στους οποίους κινείται, είναι ακριβώς αυτοί οι 5 θεματικοί άξονες που περιλαμβάνουν, καταρχάς, τους τόπους της ίησης. Εδώ δεν μας ενδιαφέρουν μόνο το κτηριακό κομμάτι, αλλά μας ενδιαφέρει βεβαίως και οι άνθρωποι που λειτουργούσαν σε αυτούς τους χώρους της ίασης. Ξεκινάμε από την μινωική εποχή και φτάνουμε μέχρι τα σύγχρονα νοσοκομεία. Βέβαια, σημαντική σταθμή σε αυτή την πορεία είναι τα ασκληπία, είναι το λεπροκομείο, είναι τα σανατόρια, που είναι διακριτή τόπη της ίασης, και βέβαια σας λέω ότι μέσα σε αυτούς τους τόπους ίασης αναδεικνύεται η ιατρική της κάθε εποχής. Δηλαδή, στην ουσία, έχουμε μια συμπληρωματική σχέση των τόπων, των κτηρίων με τους ανθρώπους, αλλά και την εξέλιξη της ιατρικής επιστήμης. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον να ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας και να δούμε ένα από τα πιο παλιά αντικείμενα τα οποία θα συναντήσει κάποιος ερχόμενος στο μουσείο, το οποίο αποτελεί και κομμάτι του Πανεπιστημίου Κρήτης, γιατί είναι μέσα στην Πανεπιστημιούπολη, οπότε έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και είναι αρκετά παλιό. Νομίζω χρονολογείται το 1890. Ναι, καταρχάς εδώ βλέπουμε, για παράδειγμα, μία από τις πρώτες μάσκες αναισθησίας. Είναι προσωπίδα χορήγησης εθέρα. Είναι η πρώτη η οποία εμφανίζεται στην νεότερη ιατρική, επιτρέψτε μου τον όρο, τεχνολογία. Είναι του 1880 έως 1890. Βλέπετε επίσης πολύ παλιές συσκευές ηλεκτροσπασμοθεραπείας, από τους πρώτους ηλεκτροκαρδιογράφους. Πολύ ενδιαφέρον είναι το φωτογραφικό αρχείο του μουσείου. Έχουμε κάποιες εξαιρετικές και σπάνιες φωτογραφίες από την εκπαίδευση φοιτητών στην ανατομία την εποχή του Μεσοπολέμου στο ανατομείο της Αθήνας. Επίσης έχουν φωτογραφίες από ορεινά χειρουργείου του μη κρασιατικού μετόπου. Εδώ, για παράδειγμα, βλέπετε αυτή είναι η συσκευή διαθερμίας την περίοδο του Ελληνοϊταλικού πολέμου και κάποια ράματα υπάρχουν μέσα σε θήκες της ίδιας περίοδου. Όλα αυτά τα αντικείμενα, τον ιατρικό εξοπλισμό που βλέπουμε ότι εκτίθεται στο μουσείο, έχει γίνει δωρεά από ανθρώπους οι οποίοι βρήκαν αυτά τα αντικείμενα και τα έφεραν σε εσάς. Εδώ θα πρέπει να τονίσουμε την πολύ μεγάλη συμβολή σε αυτή την προσπάθεια των προτεργατών του μουσείου, οι οποίοι συνέλεξαν, έπεισαν την ιατρική κοινότητα του Ηρακλείου και της Κρήτης γενικότερα, το να προσφέρουν παλιά αντικείμενα, εργαλεία ως δωρεές στο μουσείο και έτσι να εμπλουτιστούν οι συλλογές
επιλογές του μουσείου. Ο ιατρικός εξοπλισμός περιλαμβάνει μία από τις 5 θεματικές ενότητες, από τους θεματικούς άξονες, όπως σας είπα, η άλλη είναι η τόπη θυσίασης. Και εδώ θέλω να πω ότι με αφορμή αυτό τον θεματικό άξονα κινούμαστε αυτή την περίοδο σε δύο αρκετά σημαντικές πρωτοβουλίες. Η μία είναι η μελέτη του ιατροφαρμακευτικού υλικού που βρέθηκε στο λεπροκομείο της Πιναλόγκας, όπου σε συνεργασία με την εφορία αρχαιοτήτων Λασιθίου, επιστήμονες που συνεργάζονται με το μουσείο μελετούν αυτό το υλικό και είμαστε στην τελική φάση ώστε να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της μελέτης. Νομίζω ότι αυτό είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και θα υποστηρίξει και γενικότερα το αίτημα και την μουσιολογική μελέτη, αλλά και το αίτημα της ανάδειξης της Σπιναλόγκας ως μουσείου, ως μνημείου παγκόσμιας κληρονομίας, να ενταχθεί στον κατάλογο της UNESCO. Εδώ βλέπετε χαρακτηριστικά μια ορισμένα τμήματα από τις συλλογές των βιβλίων του Μουσείου, παλιών βιβλίων, ιατρικών βιβλίων. Το παλιότερο βιβλίο, θέλω να σας πω, είναι ένα ιατροσόφιο, λαϊκό ιατροσόφιο, γιατί υπάρχουν και λόγια ιατροσόφια, το οποίο είναι περίπου, χρονολογείται το 1829, είναι γραμμένο από έναν Ηπειρώτη και έχει γίνει δωρεά στο μουσείο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον είναι αυτό το σετ εργαλείων του έφυπου ιατρού, την περίοδο δηλαδή που οι ιατροί ιδιαίτερα στην επαρχία μετακινούνταν μέσω με τα άλογά τους. Κύριε Τσιαούση, τα παιδιά, οι φοιτητές αλλά και ο απλός κόσμος που έρχεται και επισκέπτεται το μουσείο εντυπωσιάζεται από το πώς έχει αλλάξει η επιστήμη της ιατρικής από τα χρόνια τα οποία βλέπουμε ότι χρονολογούνται τα συγκεκριμένα αντικείμενα μέχρι και σήμερα, το 2021. Σαφώς, αλλά η δική μας στόχευση είναι, δεν είναι κυρίως να εντυπωσιάσει ο επισκέπτης, που είναι λογικό να εντυπωσιάζεται με ορισμένα αντικείμενα, είναι κυρίως να ευαισθητοποιηθεί και να δει την ιατρική ως εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Γι' αυτό το μουσείο περιλαμβάνει μια σειρά από δράσεις, όπως για παράδειγμα τη σχέση της ιατρικής με τη λογοτεχνία. Έχει επηρεάσει πάρα πολύ, να σας πω, ιδιαίτερα με το θέμα της πανδημίας επανήλθε αυτό πάρα πολύ έντονα. Να θυμίσω τον Καμί και την Πανούκλα, τον Τόμας Μαν και το Μαγικό Βουνό, αλλά και Έλληνες, τη Γαλάτια Καζαντζάκη, το Θεμό Κορνάρο με το λεπροκομείο της Σπιναλόγκας και αρκετούς άλλους Έλληνες ποιητές και γενικότερα λογοτέχνες, οι οποίοι τα ζητήματα της νόσου, της ασθένειας, των ασθενών, το πώς τα βιώνουν, έχουν γίνει θέμα της λογοτεχνία. Τσέχοφ, όπως πολύ καλά γνωρίζει και ο απλός πολίτης, ήταν, όπως είχε πει, να θυμίσω ότι η ιατρική ήταν η σύζυγός του, ενώ η λογοτεχνία ήταν η ιερωμένη του. Είναι αυτές τις πλευρές λοιπόν, είτε μέσω της σχέσης της ιατρικής με τη λογοτεχνία, είτε της σχέσης της ιατρικής με την τέχνη, από τον Λεωνάρντο Νταβίντσι, από τον Ανδρέας Βεζάλιος, αλλά μέχρι πρόσφατο στο Μίνχε, το πώς έχει επιδράσει η ιατρική στα γράμματα και στις τέχνες, αν θέλετε, είναι ένα κίνητρο να έρθει σε επαφή ο μέσος πολίτης με αυτό που λέμε, με την ιστορία της ιατρικής, με την λειτουργία της ιατρικής, με το πώς η ιατρική έχει επηρεάσει και επηρεάζεται από διάφορες εκφάνσεις της ανθρώπινης δημιουργίας. Μιας και αναφερθήκαμε στη Σπιναλόγκα, στις προθήκες αυτές, στα συγκεκριμένα κουτιά, τι ακριβώς μπορεί να δει κάποιος? Οι συγκεκριμένοι κύβοι αφορούν, στην ουσία αποτελούν τμήματα ή, αν θέλετε, το πυρηνικό, τα σπέρματα στο πώς έχουν εξελιχθεί οι θεματικοί άξονες σήμερα του μουσείου. Αφορούσαν μια έκθεση η οποία είχε γίνει το 2011 και αρχικά στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου αλλά και στο Πανεπιστήμιο, και ήταν, αν θέλετε, ο προάγγελος της δημιουργίας του Μουσείου Ιατρικής. Δηλαδή, πριν εγκατασταθούμε σε αυτόν τον κεντρικό χώρο που πρόσφερε η Ιατρική Σχολή για τη δημιουργία του Μουσείου Ιατρικής, το πρώτο, το σπερματικό στοιχείο της
του μουσείου ήταν αυτή η κύβη και η έκθεση που είχε γίνει στην Βασιλική του Αγίου Μάρκου το 2011. Τα αντικείμενα που βλέπουμε εδώ στην συγκεκριμένη προθήκη χρονολογούνται από την αρχαιότητα, όπως διαβάζουμε στο κουτί. Όχι, αυτά είναι νεότερα, είναι του 19ου και αρχές του 20ου αιώνα. Όσον αφορά την αρχαιότητα, έχουμε κάποια αντίγραφα εργαλείων, γιατί σύμφωνα με τον αρχαιολογικό νόμο τα πρωτότυπα αρχαία εργαλεία είναι στα αρχαιολογικά μουσεία. Εδώ βλέπετε ένα από τα πρώτα ακτινολογικά, ακτινοσκοπικά μηχανήματα που εγκαταστάθηκαν στο Ηράκλειο. Εδώ σε αυτή την προθήκη υπάρχει η προσωπίδα, η μάσκα του ακτινολόγου όταν έκανε τις ακτινογραφίες. Και εδώ βέβαια αυτό είναι μία από τις συσκευές θεραπευτικού πνευμοθώρακα που χρησιμοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1920-1930 στα σανατόρια. Θυμίζουμε ότι το Βενιζέλιο νοσοκομείο ξεκίνησε αρχικά ως σανατόριο. Μάλιστα. Και μετά έγινε γενικό νοσοκομείο. Επειδή έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον όλα όσα μας λέει και μας παρουσιάζει ο κύριος καθηγητής, προτείνω να βάλουμε μία ανωτελεία, και να αφιερώσουμε ακόμα 3-4 λεπτά στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Οπότε, να πάρουμε μία ανάσα και επιστρέφουμε σε 4 λεπτά μετά το break του προτελευταίου μέρους. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Πόσο ενδιαφέρον έχει το θέμα που ξεκινήσαμε την παρουσίασή του στο τέταρτο μέρος εκεί στο Μουσείο Ιατρικής στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Ο λόγος και πάλι στην Εύη Σπανού. Επιστρέψαμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη Τσιαούση, Διευθυντή του Μουσείου Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης, για να αναφερθούμε σε φαρμακευτικά βότανα και φυτά, τα οποία αποτελούν και αυτά μέρος της έκθεσης του Μουσείου. Ναι. Τα φαρμακευτικά βότανα και τα φυτά αποτελούν έναν από τους 5 θεματικούς άξονες. Όπως βλέπετε σε αυτές τις προθήκες υπάρχει μια παρουσίαση αυτών των φυτών μαζί με είδη παλιού φαρμακείου και τον εξοπλισμό του. Βλέπετε μια σειρά από φαρμακοδοχεία. Τον 19ο και αρχές 20ου αιώνα εξελίχθηκαν σε πραγματική τέχνη, αλλά βλέπετε και άλλα αντικείμενα ενός παλιού φαρμακείου, όπου κατασκευάζονταν φάρμακα, όπως ο καταποτιοκόπτης, ο φαρμακευτικός ζυγός, το γουδί, σημειώσεις, οδηγίες και συνταγές για την παρασκευή φαρμάκων. Το θέμα των φαρμακευτικών φυτών, όπως και το θέμα του ανθρώπινου σώματος, των αισθήσεων και των κεφάλων, δηλαδή της ανατομικής προσέγγισης του σώματος, αποτελούν μέρος των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αποτελούν τον πυρήνα των εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές δημοτικού και γυμνασίου, που είναι στο επίκεντρο των ενδιαφερόντων και των δράσεων του Μουσείου Ιατρικής. Βεβαίως, όχι αυτή την περίοδο που ήμασταν σε καραντίνα, αλλά... Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, το μουσείο σε περίοδο πανδημίας πώς λειτουργεί, κάποια εκπαιδευτικά προγράμματα έχουν ανασταλεί? Ακριβώς και όπως και οι επισκέψεις είχαν ανασταλεί, είμαστε στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ελπίζουμε τη νέα σχολική χρονιά να επανέλθουμε σε ρυθμούς κοντά στους φυσιολογικούς. Έχουμε στείλει σχετικές προτάσεις στο Υπουργείο Παιδείας για την ανανέωση και την οργάνωση των νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παραλλήλως όμως το Μουσείο αυτή την περίοδο βρίσκεται σε συνεργασία με το Δίκτυο Πολιτιστικών Φορέων της Μεσαράς, ένα πρόγραμμα που επιχορηγείται από την Περιφέρεια που αφορά την ανάδειξη του Ασκληπίου της Αρχαίας Λεβίνας, του Λέντα, και ήδη σχεδιάζουμε, αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε μία περιοδική έκθεση με πάνελς που αφορούν την Ιπποκρατική Ιατρική και τα Ασκληπία. Θα υπάρξουν και άλλες εκδηλώσεις, εκπαιδευτικά προγράμματα, παραστάσεις, παραστατικές τέχνες που θα έχουν ως θέμα την Ιπποκρατική Ιατρική, και πιστεύουμε ότι τον Σεπτέμβριο θα γίνουν οι πρώτες εκδηλώσεις. Βέβαια, εφόσον
επιδημιολογική εικόνα και οι συνθήκες της πανδημίας μας το επιτρέψουν. Πάντως είμαστε σε διαρκή προετοιμασία και για να προχωρήσουν αυτές τις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες. Και να περάσουμε και σε πιο πρακτικές πληροφορίες σε περίπτωση που κάποιος ενδιαφέρεται να έρθει να επισκεφθεί και να κάνει μια ξενάγηση στο μουσείο. Ποιες μέρες και ώρες είναι ανοιχτό? Το μουσείο είναι ανοιχτό καθημερινά τις εργάσιμες μέρες από το πρωί τις 10 μέχρι τις 2 όσον αφορά δε επισκέψεις σχολείων ή άλλων φορέων. Αυτά γίνονται σε συνεννόηση. Υπάρχει ένα πρόγραμμα που κανονίζεται από τη γραμματεία του μουσείου. Ο κάθε φορέας μπορεί να έρθει σε επαφή για ομαδικές αν θέλετε επισκέψεις και ξεναγήσεις στο μουσείο ιατρικής. Η ελπίδα μας είναι ότι αυτή η κατάσταση θα υποχωρήσει, η πανδημία θα υποχωρήσει, μάλιστα, ώστε να επανέλθουμε σε συνθήκες πια πιο φυσιολογικές. Κύριε Τσιαούστη, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε θερμά για τη σημερινή παρουσία σας. Είναι χαρά και τιμή για μας εδώ στην Κρήτη σήμερα, στην παρουσία σας στην εκπομπή μας, και με το καλό βέβαια να τα ξαναπούμε. Και εγώ σας ευχαριστώ για την δυνατότητα που μας δίνετε να παρουσιάσουμε το Μουσείο Ιατρικής, ένα από τα 4 ακαδημαϊκά μουσείου του Πανεπιστημίου Κρήτης, και να πω το μουσείο πέρα από σε αυτές τις συνθήκες κάνει μια σειρά διαδικτυακών εκδηλώσεων με σημαντικότερη ένα κύκλο σεμιναρίων που συνδιοργανώνει με το Κέντρο Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης, που έχει θέμα τη συνάντηση της ιατρικής, μάλιστα, με τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά, κύριε Τσιαούση, να είστε καλά. Να ευχαριστήσουμε και την Εύη Σπανού και το συνεργείο της Κρήτη TV της Κρήτης σήμερα.